Η έκπληξη λοιπόν της βραδιάς ήταν η εκλογική επίδοση των Σπαρτιατών που μέσα σε μόλις 15 μέρες πλασαρίστηκαν ως πέμπτη κοινοβουλευτική δύναμη. Ο επικεφαλής τους ευχαρίστησε μάλιστα δημοσίως για τη στήριξη των καταδικασμένων Χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη που εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά προκλητικός μέσα από τη φυλακή. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη για την σημαντική βοήθεια που μας έδωσε. Ήταν το καύσιμο που μας έδωσε την όθηση για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Με αυτή τη φράση, το κόμμα Σπαρτιάτες που μπήκε στη Βουλή με ποσοστό που αγγίζει το 5% παραδέχτηκε δημόσια τη στενή του εξάρτηση από τον καταδικαστέντα για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη. Η είσοδος του πατριωτικού, όπως οι ίδιοι το χαρακτηρίζουν, κόμματος στη Βουλή, αποτέλεσε το δούριο ύπο του Κασιδιάρη για να παρακάμψει τις απαγορεύσεις. Μάλιστα, μέσα από τη φυλακή, ανήρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με μια φωτογραφία με την επιγραφή «Ναι, νικήκαμεν». Θα παραμείνω όρθιος, θα ανακτήσω τις δυνάμεις μου και θα επανέλθω στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, ενισχυμένος και αναβαθμισμένος. Ποιος είναι όμως αυτός ο δούριος ύπος του Κασιδιάρη? Το κόμμα Σπαρτιάτες ίδρυσε το 2017 ο Βασίλης Τίγκας και παρέμενε άγνωστο στο ευρύ κοινό. Δεν έχει γραφεία, δεν έχει επίσημη έδρα, ούτε προγραμματικές θέσεις, εκτός από κάποιες περί πατριωτισμού. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να εκλέξει 12 βουλευτές, έχοντας πραγματοποιήσει προεκλογική εκστρατεία διάρκειας μόλις 3 εβδομάδων. Η σχέση του κόμματος Σπαρτιάτες με τον Ηλία Κασιδιάρη είναι ιδιαίτερα στενή και αρκεί κανείς να ανατρέξει στο παρελθόν των βασικών μελών του. Ο εκπρόσωπος τύπου των Σπαρτιατών, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, υπήρξε δικηγόρος του κόμματος Έλληνες. Φρονώ ότι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο αντίστασης είναι το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Το γραφείο στο οποίο έγιναν οι χθεσινές επίσημες δηλώσεις της ηγεσίας του κόμματος ανήκει στον δικηγόρο Σωτήρη Μεταξά, ο οποίος στις εκλογές του περασμένου Μαΐου βρισκόταν στα ψηφοδέλτια του κόμματος Έλληνες. Επιπλέον είναι δημοτικός σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου με την Ελληνική Αυγή και το 2015 ήταν υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή στις βουλευτικές εκλογές. Είμαστε εμείς οι Σπαρτιάτες και δηλώνουμε εδώ από τη Σπάρτη ότι εμείς ερχόμαστε με φόρα. Ερχόμαστε με τέρματα γκάζια. Μόλις χθες, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στήριξε δημόσια τον καταδικαστέντα Κασιδιάρη. Λευτεριά στον Ηλία Κασιδιάρη. Το κόμμα των Σπαρτιατών στηρίζει προκλητικά και ο καταδικασμένος, υπέρμαχος του ναζιστικού χαιρετισμού και πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Κωνσταντίνος Βαρμπαρούσης. Σε αυτές όμως τις εκλογές, οι τίμοι, οι αληθινοί Έλληνες έχουν φωνή. Ψηφίζουν το κόμμα Σπαρτιάτες. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη θεσμική αποτυχία, που είναι η αποτυχία να αποτρέψουμε την είσοδο στη Βουλή των δυνάμεων του κυρίου Κασιδιάρη. Ανάμεσα στους εκλεγμένους με τους Σπαρτιάτες και στενείς συνεργάτες του Κασιδιάρη και υποψήφοι μαζί του, όπως ο Γιάννης Κόντης στη Θεσσαλονίκη και ο Γιάννης Δημητροκάλης στον Πειραιά. Ο επικεφαλής του κόμματος, Βασίλης Τίγκας, στα τελευταία χρόνια έχει περάσει από σχεδόν 10 κόμματα και συνδυασμούς, ενώ το 2019 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη.